Ένας χρονοδοξιδιώτης ισχυρίστηκε ότι γνώριζε το αποτέλεσμα του Μουντιάλ, διότι επέστρεψε από το μέλλον, λέει, για να μας αποκαλύψει το αποτέλεσμα του Μουντιάλ. Όπου τελικώς ήταν ανάμεσα σε Βραζιλία και Γαλλία, αντί να μας πει τα σημαντικά γεγονότα δηλαδή του 21ου αιώνα, αυτός αντίθετα προτίμησε να μας μιλήσει για το ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα αυτός ο ταξιδιώτης να αποδειχθεί ένας μικροαπατέρας του διαδικτύου, που αναζητούσε προβολή ή αναγνωρισιμότητα μέσα από τα social media, και δυστυχώς για εκείνον η αποκάλυψη τελικά αποδείχθηκε αποτυχής, διότι το παρόν φαίνεται να σπάει την αιτιώδη σχέση με το μέλλον και να μην συνδέεται και να εξελίσσεται διαφορετικά. Μετά πάντα την ήττα της Βραζιλίας από την Κροατία. Και τελικά αναρωτιέμαι, πόσο μεγάλη είναι η αφέλεια του κόσμου, όπου άνθρωποι εστερνίζονται άκρητα μία νοησία, μία συνωμοσία, και τι κάνουν και viral ακόμα.